Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι θα γίνει με τα υγειονομικά πρωτόκολλα τα οποία θα κληθούν να ακολουθήσουν οι ξενοδοχειακές μονάδες, όσες ανοίξουν. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο, δεν υπάρχει συγκεκριμένη εικόνα και είναι μία παράμετρος που θα ανεβάσει και το κόστος λειτουργίας για όσους ανοίξουν. Προφανώς. Αναμένουμε Δευτέρα με Τρίτη να έχουμε αυτά τα υγειονομικά κριτήρια, στα οποία έχουμε κάνει τις προτάσεις μας και δεν έχουμε κάνει τις προτάσεις μας σε πάρα πολύ ρεαλιστικό πλαίσιο. Είναι ξεκάθαρο από τον κλάδο ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τα ξενοδοχεία κλινικές από τη μία. Από την άλλη, ξεκαθαρίζω και σήμερα ότι προφανώς η πολιτεία έχει την ευθύνη για να ορίσει αυτά τα πρωτόκολλα, όμως με τα σημερινά δεδομένα έτσι κι αλλιώς μία στις δύο επιχειρήσεις δεν θα ανοίξουν. Mm-hmm. Από την άλλη, για να μπορέσουμε να φύγουμε από αυτό το σκόπελο, θα πρέπει να έχουμε απόλυτα τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης, τόσο στα εργασιακά ζητήματα που συζητήσαμε πρωτήτερα, mm-hmm. όσο και στα ρεαλιστικά υγειονομικά κριτήρια και πρωτόκολλα. Σίγουρα υπάρχουν ζητήματα όπως και το θέμα της αστικής ευθύνης σε περίπτωση που έχουμε ένα κρούσμα. Όλη αυτή η διαχείριση ενός κρούσματος θα γίνει συνολικά από τη χώρα και με ένα σχεδιασμό τον οποίο πρέπει και εμείς να ακολουθήσουμε. Και όταν συζητάμε για πρότυπο, η ευθύνη μας είναι περιορισμένη πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο πρότυπο. Άρα, όλοι πρέπει να το λειτουργήσουμε και να αποδείξουμε φυσικά ότι στην οποιαδήποτε στιγμή είχαμε αυτή τη λειτουργία. Από την άλλη, δεν σας κρύβουμε τον προβληματισμό μας, γιατί και οι ασφαλιστικές εταιρείες ουσιαστικά κάνουν το δικό τους παιχνίδι, αν θέλετε. Λένε ότι δεν αναγνωρίζεται αυτό, παρόλο που είναι πανδημία και άλλου είδους τέτοιες πανδημίες όπως η ελονοσία ή ο ιός του Νείλου, καλύπτονται από ασφαλιστήρια αστικής ευθύνης. Mm. Για ποιες διακρατικές συμφωνίες θέλουν να φέρουν πελάτες, έχουν πάντα τις δικές τους δυσκολίες. Όπως για παράδειγμα τα τεστ COVID. Άκουγα πριν στο ρεπορτάζ σας και αν θέλετε, ακούμε τον κύριο Τσιόδρα, ο οποίος είναι πάρα πολύ ειδικός, ότι λέει ότι τα μοριακά μόνο είναι αυτά που μπορούμε να τα έχουμε σίγουρα. Άρα λοιπόν θα θελήσουμε να κάνουμε διακρατικές συμφωνίες. Ο πελάτης θα θελήσει να κάνει τεστ COVID στη χώρα του που κοστίζει σήμερα 80 με 100 ευρώ κατά μέσο όρο. Μπορεί αυτό βέβαια να αλλάξει, το κόστος να είναι μικρότερο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν υπάρχουν πολλές σημαντικές δυσκολίες ακόμη. Το στοίχημα και η προσδοκία ποια είναι, να δουλέψει κόσμος και να κινηθεί ξανά η αγορά προετοιμάζοντας το έδαφος και για την επόμενη σεζόν, κάπως έτσι? Πολύ σωστά το λέτε. Να διασφαλίσουν οι εργαζόμενοι τουλάχιστον ένα βασικό κομμάτι των μισθών τους και αντίστοιχα ταμείο ανεργίας. Οι επιχειρήσεις να μην πάνε σε άλλα χέρια, να μην κοκκινήσουν τα δάνεια έτσι επειδή δεν μπορούμε να ενταχθούμε σε μια εγκυοδοσία ενώ είμαστε ενήμεροι. Να μην κοκκινήσουν οι επιχειρήσεις γιατί οι επιταγές είναι στον αέρα μέχρι 31 Πέμπτου και ακόμη περιμένουμε για την επόμενη ανανέωση. Και να βγουν χρηματοδοτικά εργαλεία ουσιαστικά πάνω στις απόλυτες ανάγκες που έχει η κάθε τουριστική επιχείρηση. Όχι μόνο το ξενοδοχείο, το τονίζω.